κόκκινο βαθύ, κόκκινο φιλί και αρρώστησα. Ήπια σαν τρελή την Ανατολή, δε σε χόρτασα. Κόκκινο βαθύ, κόκκινο βαθύ, σαν νησιός πέρασες χωρίς αγάπη. Πες μου πού να πάω χωρίς αγάπη, πώς να ονειρευτώ αυτό που θα αγαπάω. Ένα κόκκινο βαθύ με έρωτα τις νύχτες θα με φάω. Κόκκινο βαθύ, δίκοπο σπαθί μες στα μάτια σου. Δείξε μου ξανά άλλη μια φορά τα γυνάκια σου. Κόκκινο βαθύ, κόκκινο βαθύ, σαν νησιός πέρασες χωρίς αγάπη. Πες μου πού να πάω χωρίς αγάπη, πώς να ονειρευτώ αυτό που θα αγαπάω. Ένα κόκκινο βαθύ με έρωτα τις νύχτες θα με φάω. Ακόμη και έξω να είναι, θα βρει ένα καρδοτηλέφωνο να με πάρει να μου το θυμίσει. Αυτό είναι σπουδαίο. Εγώ πηγαίνω, ε. Γεια σας. Γεια σου, Τζένι, καλή διασκέδαση. Χωρίς αγάπη, πώς να ονειρευτώ. Ήρθα. Κοριτσάρα μου, πώς σκέτσι. Είπα να σου κάνω έκπληξη. Αργείς. Όχι, όχι. Κυρία, να τα παρατήσεις. Πού θα πάμε. Γιατί δεν ήρθες. Γιατί παίζεις μαζί μου. Είναι. Δεν παίζω, απλά δεν αντέχω άλλο. Μη φεύγει, σου μιλάω. Είχαμε ραντεβού, σε περίμενα, γιατί δεν ήρθες. Τι θες να σου πω τώρα. Ακούσα τη Μαρίνα να σου μιλάει στο τηλέφωνο. Σε είπα, αγάπη μου, είναι τόσο γλυκιά μαζί σου, τόσο τρυφερή. Έπειτα μιλούσε για εσάς, για τις σχέσεις σας, για το πόσο δεμένοι είστε, για την Κάτια. Εκείνη έχει τα πάντα. Εγώ ό,τι περισσεύει. Τι είναι αυτό, κασέτα, γράφεις? Ναι. Ωραίο κομμάτι. Έφερες εκείνο το κραγιόν? Τι είναι αυτό, πράγμα από τον δικό σου? Θέλω να σου πω πολλά, αλλά τα λόγια είναι δύσκολα. Η μουσική που αγαπώ μπορεί να σου πει περισσότερα. Ορίστε, έτοιμο. Σας ευχαριστώ. Τι σας οφείλω? Τίποτα. Ένα μικρό δώρο. Μα τώρα σας βρίσκω. Όχι, παίζουμε. Τι να κάνει, και αυτός μου λέει, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω το τραπέζι? Είμαι ευτυχισμένη που σε γνώρισα. Έκανα πρώτη φορά έρωτα μαζί σου. Αλλά τώρα σε παρακαλώ, φύγε. Ο Στέφανος ήρθε? Ναι. Αχ, τι κρίμα που δεν τον πρόλαβα να τον δω. Τις εσκίσεις τις έφερε? Ναι. Του ζήτησα εγώ να μου φέρει τα περσινά θέματα. Και τις έφερε αμέσως, ε. Είναι πολύ υπεύθυνος. Είδες που σου έλεγα ότι σε συμπαθεί πολύ? Η Ελισάβετ πέρασε για το βραχιόλι.
Σε τι θα σε βοηθήσει αυτό, αφού ξέρεις πως είναι η γωνία. Τότε να φέρω το μεσοκάθετο. Σωστά, αυτό θα κάνεις. Το φαγητό είναι έτοιμο, θα έρθείτε να φάμε. Άντε, πάμε, γιατί έπαιξα. Σιρήνες. Κάτι θα έγινε. Προηγήθηκε έκρηξη. Τίποτα, ε. Καλά, από τα ναυπηγεία δεν μιλάει κανείς. Έρχομαι, έρχομαι αμέσως. Παρακαλώ. Ανά, η Μαρίνα είμαι. Έλα. Τι έγινε, έμαθες τίποτα? Έγινε ατύχημα στα ναυπηγεία. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεις που θα έχει νεκρούς. Τι έχεις, μωρέ? Έχει ο πατέρας μου βάρδια. Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν θα είναι τίποτα. Ηρέμησε. Όχι, όχι. Πανάσχε, μωρέ, πάμε να το πούμε. Κατάλαβες τι έκανες τώρα. Ο πατέρας της δουλεύει στα ναυπηγεία. Και η μάνα μου. Αγαπητοί μου ακροατές, διακόπτουμε εκτάκτως το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια δυσάρεστη είδηση που έφτασε πριν από λίγο στα στούντιο του σταθμού μας. Τραγικό ατύχημα συνέβη πριν από λίγη ώρα στο Νεόριο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δύο εργάτες της βραδινής βάρδιας μεταφέρθηκαν εσπεσμένα τραυματισμένοι στο νομαριακό νοσοκομείο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Γι' αυτό παρακαλώ τους εργάτες της βραδινής βάρδιας που μας ακούνε να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους που ανησυχούν. Από εμάς εδώ στο στούντιο, κουράγιο και ψυχραιμία. Τι έγινε, μάνα, όλα εντάξει? Ανησύχησες και ήρθες. Περαστικός είμαι και πέρα να έρθω να δω τι γίνεται. Έλα, έλα, άντε, ανέβα να πάμε. Θυμήθηκες τον πατέρα σου, ε? Μόλις πληροφορηθήκαμε τα ονόματα των δύο τραυματισμένων εργατών. Είναι ο Κώστας Δεσίλας και ο Νίκος ο Χατζημάρκος. Πού πας? Πάω να δω τη Στέλλα. Άντε, γεια. Γεια. Μάθαμε ένα γεγονός που αφορά το ατύχημα που μας συγκλονίζει. Ένα γεγονός που μέσα στον πόνο και την οδύνη μας κάνει υπερήφανους. Η πράξη αυτοθυσίας του Κώστα Δεσίλα που, βλέποντας ανέστητο σε κατάσταση ασφυξίας τον συνάδελφό του, μάλλον από κατάλοιπα πετρελαίου, μπήκε μέσα στο μολυσμένο χώρο και τον έσυρε έξω. Τώρα και οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νομαριακό νοσοκομείο. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή. Νίκο, Κώστα, όλο το νησί είναι μαζί σας. Η σκέψη μας και η καρδιά μας κοντά σας. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να κερδίσετε και αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Τι έγινε, πώς πάει? Δεν ξέρω, είναι σε κόμμα. Μη στενοχωριέσαι, θα καταφέρει. Χρειάζεται όμως και τη δική σου υποστήριξη. Δεν είχε βάρδια κανονικά σήμερα. Αντικαθιστούσε κάποιον άλλο. Και σου σκέφτομαι τον Κώστα τον Βασίλα. Ήταν μια γενναία πράξη. Μόνο γι' αυτό πρέπει να ζήσει ο πατέρας σου. Του χρωστάει. Έλα, πάμε. Η μικρή εξοκαριστία. Γιατί είπαμε πως θα είναι δύσκολη νύχτα. Αν τη βγάλει απόψε, θα τα καταφέρει. Μάλιστα. Τι θέλεις και ήρθες τώρα εδώ? Σε ρωτάω. Ήρθες για να το παίξεις καλός, ε? Μα τι είναι αυτά που λες? Άστα και σε έχω καταλάβει. Προσπαθείς να το παίξεις καλός με όλους. Τόσο πολύ λοιπόν σε ενδιαφέρει να σε θαυμάζουν και να σε αγαπούν? Γιατί μου επιτίθεσαι, μου λες? Άσε με, γιατί δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα από ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα. Είσαι τουρίστας. Αμφιβάλλεις. Το ύφος σου, το στυλάκι σου. Αλλά δεν περνάει σε κανέναν. Και κυρίως μη με ειρωνεύεσαι. Τι έγινε, πώς πάνε τα πράγματα? Δύσκολα. Τον έχουμε στην πτωτική. Εσένα η μάνα σου? Εντάξει. Τι εντάξει? Μπα ήρθε και ο Παπαδημητρίου. Την ώρα που ο Νίκος Χατζημάρκος δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, το νησί κυδεύει τον Κώστα Δεσίλα. Καλό ταξίδι, Κώστα. Εμείς οι φίλοι σου θα... Σε θυμόμαστε πάντα όπως σε ξέραμε. Στις... κοπάνες στο γυμνάσιο, στις ιστορίες που μας έλεγες κάθε φορά που γεννούσες από το ψάρεμα. Και κάθε φορά γελούσες πρώτος. Έκλεισες μια χαρούμενη ζωή με μια γενναία πράξη που μας δείχνει πόσο μικροί είμαστε και μας αφήνει άφωνος. Δεν χρειάζεται να έχεις έννοια για την κόρη σου τη Μέρη. Από σήμερα την υιοθετεί και θα την φροντίζει όλο το νησί. Είσαι νέα από τη Στέλλα και τον πατέρα της? Είναι πολύ σοβαρά. Τον έχουν στην εντατική. Δεν προλάβα αργά μου να πάω. Μπορεί να πάω σήμερα το απόγευμα. Πάμε μαζί. Ναι, χθες είχε έρθει και ο Παπαδημητρίου. Α, ναι. Για τα γεγονότα στο ναυπηγείο μιλάω. Με ξάφνιασε και με προβλημάτισε η πράξη αυτοθυσίας αυτού του ανθρώπου. Μερικές φορές ο άνθρωπος υπερβαίνει τις δυνατότητές του, ξέρετε. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Αυτόν τον Κώστα Δεσίλα τον εγνώριζα πολύ καλά. Ήταν γείτονάς μου χρόνια. Χωρατατζής βέβαια, αλλά με έναν κάκιστο χαρακτήρα. Η συμπεριφορά του απέναντι στη γυναίκα του και στην κόρη του ήταν απέσια. Και πρόσεξε, δεν σου μεταφέρω φήμες. Έχω προσωπική άποψη. Δηλαδή τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαιότατα. Και είχα πολύ κακή γνώμη γι' αυτόν. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος προβαίνει σε μια πράξη αυτοθυσίας που με αφήνει άναυδο. Και διαρωτώ με, είναι δυνατόν αυτό που λέμε ήρωας να κρύβεται μέσα σε έναν τέτοιον άνθρωπο? Κοιτάξτε, κύριε Ρουσόπουλε, ίσως αυτό να μην έχει μια λογική εξήγηση. Και η ερμηνεία να βρίσκεται στη δύναμη του ανθρώπου που πολλές φορές ξεπερνάει τον εαυτό του και τα ελαττώματά του. Να σου πω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για χτες. Ήμουν απότομη. Το χειρότερο είναι πως ήσουν άδικη. Εντάξει, ζήτησα συγγνώμη. Μην το κάνουμε θέμα. Δεν με ενδιαφέρει η συγγνώμη. Με ενδιαφέρει να ξέρω όλα αυτά που είπες, αν τα πιστεύεις. Τι θέλεις τώρα? Πες ό,τι έχεις να πεις και μην μου κάνεις μούτρα. Είναι πίκρα. Πίκρα και απογοήτευση. Για σένα, για μένα. Εσύ έχεις όλες τις δικαιολογίες με το μέρος σου. Δεν χρειάζομαι δικαιολογίες. Είσαι παιδί και εγώ σε πήρα σοβαρά, δυστυχώς. Αυτό που δεν ανέχομαι... Thank you.
Είναι τραγικό που χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας άλλος παλεύει για τη ζωή του. Είναι πλήγμα για το νησί και την επιχείρηση. Το Νεόριο, θέλοντας να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των θυμάτων, θα καταβάλει ποσά διπλάσια των νόμιμων αποζημιώσεων. Επίσης, μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναλάβει όλα τα έξοδα για τις σπουδές των παιδιών του εργάτη που έχασε τη ζωή του. Ετοιμάστε ένα προσχέδιο όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι υποχρεώσεις που θα αναλάβουν. Τελικά μάθαμε πώς έγινε το ατύχημα. Το πλοίο μετέφερε πετρελαιδί και έπρεπε ο εργάτης σύμφωνα με τον κανονισμό να φορέσει την προστατευτική μάσκα. Δυστυχώς υποβαθμίζουν τον κίνδυνο και αυτοσχεδιάζουν. Έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Με αποτέλεσμα ο Νίκος Χατζημάρκου, κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών επί του Αφροδίτη 2, να υποστεί δηλητηρίες και να χάσει τις θέσεις του. Τη σκηνή αυτή την είδε ο χειριστής του Γερανού, ο Κώστας Οδεσίλας, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει. Μπαίνοντας στο μολυσμένο χώρο, βοήθησε τον Χατζημάρκου να συρθεί έξω, αλλά ο ίδιος δεν τα κατάφερε. Γνώριζαν οι εργαζόμενοι το φορτίο του πλοίου? Φυσικά, ήταν ενήμεροι. Όπως και για τα μέτρα ασφαλείας που είναι πάγια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει θανατηφόρο ατύχημα. Σκεφτείτε ότι οι προστατευτικές μάσκες βρέθηκαν ακουμπισμένες λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο του ατυχήματος. Στη μία ήταν μέσα τα τσιγάρα και ο αναπτήρας του. Θα πρέπει να εκδώσουμε και μια επίσημη ανακοίνωση. Ξέρει πως έχει πεθάνει ο Βεσίλας. Η γιατροί μας είπαν να μην του πούμε τίποτα. Τα μεταξύ είναι σκεχιένστικτο, ρε γαμώτο, και ρωτάει συνέχεια τι κάνει. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό πρόσεξε και εσύ να του πεις. Έτσι θα σε ρωτήσει. Τι έγινε, μεγάλε, μας κοψοχόλιασες. Έλα, με συγκινήσε. Δεν κάνει. Να σου πω. Τώρα βρήκε να σε πιάσει πολυλογία. Πες μου. Ο Κώστας ζει. Άσε. Έπεσε κι αυτό στα δύσκολα. Είμαι όμως σίγουρη ότι θα τα καταφέρει. Μου υποσχέθηκε αυτά από ό,τι άλλωστε. Τον είδες εσύ? Ναι, φυσικά και τον είδα. Τι σε έχει πιάσει? Ψέματα λες. Έφυγε. Ψέματα. Έχεις δει ποτέ εσύ η γυναίκα να λέει ψέματα? Αλλά βγες από την εντατική και θα σε στρώσω. Να σου πω. Το ατύχημα. Ναι, τι πράγμα. Το ατύχημα τι λένε, πώς έγινε? Κατέβαινες με το Γερανό στο κατάστρωμα του Κυπριακού πλοίου, έχασες την ισορροπία σου και έπεσες στη δεξαμενή. Δεν έγινε έτσι. Τότε πώς? Σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να βγείτε. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Λέγε, τι έγινε στο πλοίο? Ρώτα και τον Κώστα να σου πει, δεν έγινε έτσι. Σε παρακαλώ, πρέπει να μου πεις από την αρχή. Θα μου βγω από εδώ. Θα σου πω πολλά. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε έξω. Μην κουράζουμε άλλο τον ασθενή. Πρέπει να πηγαίνω. Θα τα πούμε. Τι θες να σου πω, ρε Κώστα? Μην αρχίζουμε πάλι με την αρχή. Στα ίδια θα καταλήξουμε, το καταλαβαίνεις. Ρε, στείλε μου ένα φάξ να το δω με τον δικηγόρο μου. Εντάξει. Έλα, γεια. Ήρθα για το ιδιαίτερο. Δες αν τα έχω σωστά. Λοιπόν, μέχρι το 3 είσαι σωστή. Όλα σωστά τα έχεις. Τι οδηγάρα θα γίνεις εσύ, κούκλα μου. Άστο, δεν είναι η ώρα του.
Θέλω πολύ. Σαν το βράδυ που έμεινε στο σπίτι. Ήταν πολύ δυνατό. Οπότε προκύψει, μην το πιέζουμε. Πάμε μια βόλτα. Ξέρω ότι και να είναι, πάντως μερικές φορές νιώθω ότι δεν σε έχω καθόλου, ρε παιδί μου. Ο Ρουσόπουλος λέει ότι ένας αρχαίος τύπος είπε «Μηδένα πρωτοτέλους μακάριζε». Αυτά στα λέει δεν θέλω να περιμένεις τίποτα από μένα. Όσο ξέρω ότι έχω υποχρεώσει απέναντί σου, κάπως νιώθω. Με στενεύει. Γι' αυτό σου λέω, πιο χαλαρά και όσο πάει. Ξέρεις, μερικές φορές χαρά και ευτυχία δεν μετριέται με τη διάρκεια. Μπορεί και μια βραδιά να αρκεί. Νομίζω το έχω καταλάβει κι εγώ αυτό. Μπορώ να σου κάνω μια πρόταση. Την Παρασκευή θα πάω στην Αθήνα με αεροπλάνο. Έχουμε μια συνάντηση αντιπρόσωποι της εταιρείας. Ξέρεις, δημόσιες σχέσεις και τέτοια. Έλα, η καλύτερη σου. Θες να έρθεις μαζί μου. Πάμε θέατρο, πάμε σε ωραία ρεστοράν. Ξαναβαχεί ο Λουξ. Τι λες. Δεν θες. Πώς από εδώ. Τελειώσα νωρίτερα και πάω να περάσω. Πάω να κάνω αποφώνηση και έρχομαι. Α, έτσι και σε δύο Αντώνης, πες του ότι πέρασε στοιχεία. Γιατί αυτό. Α, θα σου πω μετά. Έχω πολλά ακόμη να σας πω για αυτό το θέμα, όμως σήμερα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ζεστά σας τηλεφωνήματα. Γεια σας. Τι μου λέγεις στο σταθμό για τον Αντώνη, έγινε κάτι? Αυτά που θα πούμε θέλω να μείνουν μεταξύ μας. Ούτε στο Στέφανο θέλω να πεις τίποτα, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια? Έχω πληροφορίες ότι κάτι κρύβεται πίσω από το ατύχημα στα ναυπηγεία. Δηλαδή? Πήγα στην εντατική και είδα τον Νίκο τον Χατζημάρκο. Το θυμάσαι τον Νίκο, ήμασταν μαζί από παιδιά. Ναι, ναι, τον θυμάμαι. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Καταλαβαίνεις τώρα, μπήκα, βγήκα. Στο διάστημα όμως αυτό πρόλαβε και μου είπε κάποια πράγματα που με ανησύχησαν πολύ. Σαν τι? Μου είπε ότι όταν θα βγει από εκεί θα μου πει και ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι το ατύχημα. Είσαι σίγουρη? Όπως τα λέω. Δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτα άλλο. Εσένα δηλαδή πού πάει το μυαλό σου? Δεν μου λες, εσύ έχεις αντιληφθεί κάτι περίεργο στα ναυπηγεία? Όχι. Υπήρξε βέβαια μια ένταση, αλλά αυτό είναι λογικό. Τώρα περιμένω πότε θα βγει ο Νίκος από την εντατική να μπορέσω να μιλήσω μαζί του, να μου πει τι έγινε. Μέχρι τότε όμως χρειάζεται διακριτικότητα. Μήπως υπερβάλλει επειδή είναι φορτισμένος? Δεν νομίζω, γιατί έχω και κάποια άλλη πληροφορία. Ότι το Αφροδίτη 2 απέπλευσε την επόμενη του ατυχήματος. Μπαίνω λοιπόν στο πρώτο μαγαζί που βρίσκω μπροστά μου και πέφτω πάνω στη φίλη της χειρουργία. Θα μάθαμε, τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα εδώ. Οι γυναίκες σας.
Βέβαια, εδώ συζητάμε τη συνταγή της Μιλόπιτας. Δεν θα συζητήσουμε ότι είχατε έξοδο και γεύμα. Τι γίνεται με το ατύχημα, έμαθες τίποτα νεότερο? Τι νεότερο, νομίζω ότι έκλεισε το θέμα. Όχι, λέω αν ακούστηκε κάτι καινούριο. Δεν νομίζω. Δεν μου λες, το κυπριακό πλοίο έφυγε νωρίτερα. Μιλάς τώρα για το Αφροδίτη 2. Έφυγε χθες το βράδυ, ενώ πρόκειτο να φύγει στις 26 του μηνός. Είσαι σίγουρη? Έτσι λέει το φάξ που έστειλε η εταιρεία του. Δεν ξέρω. Θα μου πει, συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να το τελειώσει και να φύγει. Δεν είναι θέμα. Για να αλλάξουμε θέμα, ναι. Όταν θα βγαίνετε, παρακαλώ, με φίλες μου, να είστε πνεύμα και ηθική. Μάλιστα, κυρία Βλανίτη. Τι κάνεις, παιδί μου, αφήνεις ακάλυπτη την παραμάνα σου. Μπαμπά, μη με γρουσουζεύεις. Δεν μιλάς, δεν μιλάς. Δεν περιμένεις να σε ρωτήσω. Όπα! Δεν πιστεύω. Όχι, μην το κλείνεις το. Τι παράταμε. Α, το συνεχίσουμε. Είναι διπλό αυτό. Και τρίδιπλο να μετράει, εγώ δεν ξαναπαίζω τάβλη μαζί σου. Και να ξέρεις ότι όποιος κερδίζει στο τάβλη, χάνει αλλού. Αλλού. Όποιος κερδίζει, κερδίζει παντού. Παρακαλώ. Έλα, Ανά. Έλα. Αντέδρασε σαν να μην ξέρει τίποτα. Μίλησες μαζί του? Μου φάνηκε παράξενος. Κατάλαβες τίποτα? Έχεις χρόνο να μιλήσουμε? Όχι τώρα. Έχω πολλή δουλειά. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Έλα, καλό βράδυ. Να, ναι. Γεια. Την Τζέννη γιατί δεν την έφερες? Την έχουμε χάσει. Της το είπα. Ξέρεις πως είναι. Ναι, ναι. Και μετά την κάνει. Μερικές φορές σημαίνει και το αντίθετο. Φανίζεται εκεί που δεν την περιμένεις. Αφού σ' αρέσει, γιατί την κρινιάζεις? Εντάξει, μωρέ, διαβάζει και πολύ. Και την καθηγητά τι λέτε, θα τα καταφέρει? Αν συνεχίσει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες. Α, δεν σας είπα. Φεύγουμε τρίμερο για Αθήνα. Εννοείς με την Τζέννη? Βέβαια, το κανονίσαμε. Γι' αυτό σου λέω, όποιος κερδίζει το τάβλι, κερδίζει παντού. Άσε ρε θύε, όλοι αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Κάτι άσε τα σχόλια. Κάτσε, περίμενε. Δεν μου λες, πόση διαφορά ηλικίας έχετε? Μερικά χρονάκια, γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου βρίσκει. Έχουμε κι εμείς τις κρυφές μας χάρες. Α, μην το πας στο σεξουαλικό τώρα. Όλοι άνω των 30 θέλετε γενικό σέρβις. Δεν μου λες, τελείωσε, στην Αθήνα πάτε για δουλειές ή για διασκεδάσεις? Να τα συνδυάσουμε όλα. Ναι, είναι και εκείνο το συνέδριο των αντιπροσώπων. Α, μπράβο. Κάτι διάβασα στην εφημερίδα. Α, τι την έχεις μαζί? Να της ρίξω μια ματιά. Καλησπέρα, Τζέννη. Καλησπέρα. Εδώ είναι, μπορείς να την κρατήσεις. Α, ωραία, ευχαριστώ. Τι γίνεται, Τζενάκη, πώς πάει? Μια χαρά. Για πείτε κανένα καλό μέρος στην Αθήνα να πάμε. Σαν τι ψάχνετε? Ένα ωραίο εστιατόριο, ρε παιδί μου. Να τους προτείνουμε να πάνε στο συμπόσιο. Πού είναι αυτό? Είναι κάτω από την Ακρόπολη, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μαρίνα, τα παιδιά μπορεί να θέλουν να πάνε κάπου πιο νεανικά. Αφού άρεσε σε εσάς, θα αρέσει και σε εμάς. Δεν σε βλέπω και πολύ ενθουσιασμένο. Έχεις κάτι άλλο να προτείνεις? Πάντως, εμάς μας άρεσε πάρα πολύ εκεί που πηγαίναμε. Συνήθως πηγαίναμε εκεί στην επέτειο του γάμου μας. Θα πάμε σίγουρα, ε. Οπωσδήποτε. Και κανένα μπαράκι με καλή μουσική. Εκεί γύρω έχει πάρα πολλά. Να πάτε στον Πλάτωνα, είναι φίλος του Στέφανη. Αχ, παιδιά, νομίζω ότι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ την Αθήνα. Έχουμε και τις οικογενειακές μας διαστροφές. Μικρό σιωπή. Γιατί δεν έρχεστε μαζί μας? Δύο ζευγάρια περνάνε καλύτερα από ένα. Να θυμηθείτε και τα παλιά, βρε παιδί μου. Μη με προκαλείς, εντάξει. Γιατί τι θα κάνεις? Η Μαρίνα πάντως του βρήκε πολύ καλή ιδέα. Τζέννη, μην ξεπερνάς τα όρια. Θα χάσεις τον έλεγχο. Είμαι περίεργη να δω πώς θα είσαι.
Εντάξει. Πώς πάει ο πατέρας σου? Καλύτερα. Πότε θα τον βγάλουν από την εντατική? Σε 2-3 μέρες, είπαν οι γιατροί. Τι λες, θα με αφήσουν να τον δω? Μπα. Εδώ πέρα τη μάνα μου και εμένα μας αφήνουν 3 λεπτά τη μέρα. Η μαμά σου? Όλοι είμαστε κάπως καλύτερα. Είχες πει ότι θα αρχόσουν σήμερα σχολείο. Ναι, μωρέ, χαζομάρα. Θα έρθω όμως τη Δευτέρα. Πες μου κανένα νέο για να μου φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, πρώτον, η Ντίνα τα ξαναβρήκε με την Τζέννη. Εντάξει, αυτό το περίμενα. Και δεύτερον, η Τζέννη φεύγει σήμερα το μεσημέρι για Αθήνα μαζί με το Στέλιο. Τριήμερα στην Αθήνα? Ναι, μου τα λέγε το πρωί. Έχουν κανονίσει θέατρο, ρεστοράν, κλαμπ, ανεβασμένες καταστάσεις. Τελικά προχωράει αυτή η ιστορία. Δεν το περίμενα. Ναι, είδες τελικά. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πάντως, ευχαριστώ που έρχεσαι κάθε μέρα. Αλήθεια, με συγκίνησε το ενδιαφέρον σου. Σοβαρά μιλάω. Και εσύ μας έλειψες. Τώρα που θα γυρίσω, θα σας κάνω και γαμώ τα πάρτι. Αναδελή. Τι κάνετε? Μια χαρά και θέλω να σας μιλήσω. Μπορείτε να μου διαθέσετε μισή ώρα? Έχω σκοπό να σας μιλήσω χωρίς υπεκφυγές και θα σας παρακαλούσα να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Θέλω να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα των ναυπηγείων που με απασχολεί. Και γιατί δεν απευθύνεσαι στο γραφείο τύπου? Δεν θέλω τις δημόσιες σχέσεις. Δημοσιογραφική έρευνα κάνω. Μια ερώτηση. Γιατί διαλέξατε εμένα? Με εμπιστεύεστε? Δεν σας εμπιστεύομαι απόλυτα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω? Θα σας πείραζε να χρησιμοποιήσουμε μαγνητόφωνο? Μαγνητόφωνο? Ούτε σε αστυνομική ταινία να βρισκόμαστε. Τώρα που το λέτε, έχω πολύ καιρό να δω αστυνομική ταινία της προκοπής. Το θέμα μας, λοιπόν, είναι το Αφροδίτη 2. Το Αφροδίτη 2 μπήκε στο Νεώριο στις 16 του μηνός για επισκευές στις δεξαμενές Πετρελαίου. Και πρόκειται να φύγει στις 26, σωστά? Μάλιστα. Το πλοίο όμως απέπλευσε 5 μέρες νωρίτερα, στις 21 του μηνός. Μία μέρα μετά το ατύχημα στα ναυπηγεία. Ο συσχετισμός είναι δικό σας. Δεν φαντάζομαι να περιμένετε από μένα να σας τον επιβεβαιώσω. Έφυγε χωρίς να ολοκληρωθούν οι επισκευαστικές εργασίες. Για την ακρίβεια, ολοκληρώθηκαν οι επισκευαστικές εργασίες στις κυρίες δεξαμενές του πλοίου. Πράγμα που έκανε το πλοίο να μπορεί να αποπλέψει με ασφάλεια. Από εκεί και μετά ήταν θέμα καπετάνιου ή πλοιοκτήτριας εταιρείας. Είναι συνηθισμένη η πρακτική αυτή? Δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένη, πάντως δεν είναι σπάνια. Και τώρα, να με συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα να φύγω. Έχω και κάποιες δουλειές να τελειώσω. Μια τελευταία ερώτηση. Εσείς γνωρίζετε ακριβώς τις συνθήκες του ατυχήματος? Υπάρχει έκθεση αστυνομίας. Η ανακοίνωση των ασφυγείων τα λέει όλα. Η πλειοκτήτρια εταιρεία γιατί δεν πήρε θέση? Αυτό γράφει ακόμα. Ναι. Μην το ξεχνάτε. Γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Πανταζή? Τι σύμπτωση. Ο κύριος Πανταζής έφυγε σε άδεια την επόμενη του ατυχήματος. Και τι σημαίνει αυτό? Με εντυπωσιάζουν οι εργαζόμενοι που παίρνουν άδεια 20 μέρες τον Νοέμβριο. Έχετε κάτι εναντίον των χειμερινών σπορ? Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Τώρα πηγαίνω. Αυτή την κρατάω. Έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε και την άλλη που αλλάξατε.
Τι έχει μέσα? Μουσική, κύριε Μαρκίδη. Τι άλλο? Κρατάω τη φωνή σας για ενθύμιο και τη μουσική. Γεια σας. Δεν κατάλαβα. Αφού δεν τον ξέρεις, δεν του έχεις εμπιστοσύνη, πώς πας και του αποκαλύπτεις όλα όσα ξέρεις? Νομίζω ότι βιάστηκες. Δεν έχω χρόνο, Μαρίνα. Το Αφροδίτη 2 κατευθύνεται στο λιμάνι της Τίνιδας. Σε 2-3 μέρες θα φτάσει εκεί. Σκέφτομαι να βγάλω ό,τι στοιχεία έχω στην εκπομπή μου και να καλέσω επίσημα τον αφιπηγείο να πάρει θέση. Το βρίσκω πολύ βιαστικό. Και αν υποθέσουμε ότι έχουν κάτι επιλείψιμο, θα φροντίσουν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Μα αυτό ήδη έχει γίνει. Το πλοίο έφυγε. Τι άλλο να κάνουν? Δεν ξέρω. Αργούμε. Έχω την αίσθηση ότι κάθε ώρα που περνάει... Δεν μου είπες. Με το Μαρκίδη τι έγινε? Κάνε στην άκρη. Γάτος ο τύπος. Του έκανα ένα κόλπο και μ' άδειασε. Δηλαδή? Να, μωρέ, θέλησα να καταγράψω τη συνομιλία μας. Κρυφά. Δες αυτό. Η γνώμη μου είναι να το ξεφυλίσεις πρώτα. Να δεις και να ξαναδείς τους πίνακες, να εξοικειωθείς με τα χρώματα, με τις συνθέσεις. Η ζωγραφική πρώτα απ' όλα είναι εικόνα. Μετά έρχονται οι αναλύσεις και οι πληροφορίες. Ο Νταλή, γιατί δεν σας αρέσει? Στην αρχή μ' άρεσε, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, τον έβρισκα λίγο φιγουρατζή. Θέλεις καφέ? Και κράτησε την κασέτα με τη συνέντευξη. Δεν κατάλαβες. Κράτησε και τις δύο. Είμαι περίεργη να δω τι θα μου πει. Δεν μου λες? Έχεις πει τίποτα στο Στέλιο και στο Στέφανο για την υπόθεση? Απολύτως τίποτα. Ο Στέλιος πού βρίσκεται? Δεν απαντάει στο κινητό του. Είναι στην Αθήνα με την Τζέννη. Όπα. Ωραία ζωή. Μου κάνει εντύπωση που η Τζέννη το προχωράει τόσο. Δεν ασχολούμαι πλέον. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον Στέφανο. Θέλω να μάθω τη γνώμη του. Λοιπόν, Ηλία, τα βιβλία μου και τα μάτια σου. Μείνετε ήσυχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Γεια σου, παιδί. Ναι. Όχι, ο Στέλιος δεν πήρε ακόμα. Α, μάλιστα. Έχει εξαφανιστεί τελείως το ζεύγος. Να σου πω, Στέφανε, θέλει να σου πει κάτι η Άννα. Έλα, Στέφανε. Θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Όχι, όχι, είναι σοβαρό. Ωραία, έλα. Τώρα το ξεκουμνήσαμε. Τζένι. Τζένι, έλα εδώ. Έλα εδώ, σε παρακαλώ. Θέλεις. Έλα τώρα, άστα μούτρα. Θέλεις να σε πάω στο μαγαζί ή στο σπίτι? Πουθενά. Thank you.
Νόμιζα πως είχες πάει με το Στέλιο στην Αθήνα. Τελικά δεν πήγα. Γιατί? Ήταν πολλές μέρες και είχα διάβασμα. Τσαντίστηκε ο Στέλιος. Σε νοιάζει τώρα για το Στέλιο? Όχι, το λέω επειδή είχατε κανονίσει όλο αυτό το τρίμηνο. Κόφτα τώρα, ε! Και από σένα είχα την απέτηση να πεις τουλάχιστον ένα συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί? Τέλος πάντων τώρα, δεν βαριέσαι. Τζάμπα κουβέντες. Όχι, πες μου. Δεν μου έχουν ρίξει χειρότερο φτύσιμο από αυτά που μου πες εσύ προχθές το βράδυ. Ότι? Ότι ήταν λάθος σου που με πήρες σοβαρά. Είναι άδικο και θέλω να το πάρεις πίσω. Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσει το ύφος. Μη μου το παίζεις σπουδαίος. Θέλω να το πάρεις πίσω. Ακόμα και τώρα δείχνεις πόσο παιδί είσαι. Και καλά κάνεις βέβαια. Κόψε τις μαλακίες, ε! Προσπαθώ να συμφιλειωθώ μαζί σου. Φίμω, σε φώναξε, κάνε καυγά! Τι σκατά μου, ρε, δεν έχεις αίμα μέσα σου! Στάσου, μη φεύγεις. Παράτα με. Άφησέ με, αφού δεν με παίρνεις σοβαρά. Κοίταξε, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα, εντάξει. Μη μ' αγγίζεις. Γιατί δεν πήγες στην Αθήνα? Έτσι. Τι να πάω να κάνω, να δω που γιορτάζετε την επέτειο των γάμων σας? Δώσε μου ένα τσιγάρο. Τόση σημασία έχει για σένα αν σε παίρνω στα σοβαρά? Ναι, έχει. Γιατί εγώ ό,τι έχει συμβεί μεταξύ μας το παίρνω στα σοβαρά. Γι' αυτό βασανίζομαι. Σ' αγαπώ. Τη μια είσαι έτσι και την άλλη αλλιώς. Σ' αγαπώ με έναν τρόπο πρωτόγνωρο για μένα. Με έναν τρόπο που με κάνει να φοβάμαι. Όσοι αγαπούν δεν φοβούνται. Όσοι αγαπούν όπως εγώ τρέμω. Η αγάπη είναι δύναμη. Που μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Κοίταξέ με.